Να περάσουμε στην επόμενη. Μια άλλη περικοπή που θα διαβάσω είναι από το πρώτο κεφάλαιο πρώτης Τιμόθεων επιστολή, στίχη 15-17. Πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος, ότι Χριστός Ιησούς ήρθεν εις τον κόσμο αμαρτωλούς όσον πρώτος ημί εγώ. Αλλά δια τούτη ελήθη, είναι εν ημί πρώτον ενδείξεται Ιησούς Χριστός την πάσα μακροθυμία προς υποτύπωση των μελώντων πιστεύειν υπ' αυτό εις ζωήν αιώνιον. Το δε βασιλεί των αιώνων, αυθάρτο, αοράτο, μόνο σοφό Θεό, τιμή και δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αυτή η περικοπή, αγαπητοί Απόστολε, είναι η πιο μικρότερη αποστολική περικοπή που διαβάζει η Εκκλησία μας. Μικρή είναι αυτή η περικοπή, αλλά θα κάνω τρία σχόλια όμως. Το πρώτο σχόλιο που θέλω να πω είναι ότι ο Απόστολος Παύλος λέει εδώ ότι ο Χριστός ήρθε στον κόσμο να σώσει τους αμαρτωλούς. Πράγματι, εάν θα διαβάσουμε προσεκτικά τα τέσσερα Ευαγγέλια, θα συμφωνήσουμε με τον Απόστολο Παύλο ότι τα τέσσερα Ευαγγέλια που εξιστορούν τη ζωή του Χριστού, βλέπουμε ότι ο Χριστός με κάθε τρόπο προσπαθεί να οδηγήσει όλους τους πιστούς, τους αμαρτωλούς κοντά του για να σωθούν. Γι' αυτό βλέπουμε ότι και με συναστροφές και με παραβολές ο Χριστός προσπαθεί με κάθε τρόπο να οδηγήσει τους αμαρτωλούς κοντά του για να σωθούν. Στο 15ο κεφάλαιο κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, εκεί ο Ευαγγελιστής γράφει τρεις περικοπές, παραβολές που λέγει ο Χριστός. Η πρώτη είναι για το χαμένο πρόβατο, η δεύτερη για τη χαμένη δραχμή και η τρίτη για η παραβολή του ασώτου ιού. Γιατί όμως είπε αυτές τις τρεις παραβολές ο Χριστός? Μας το εξηγεί στην αρχή του κεφαλαίου ο Ευαγγελιστής. Λέγει: «Ίσαν δε εγγίζονται σε αυτό, πάντες οι τελώνοι και οι αμαρτωλοί ακούειν αυτού. Και διεγόγιζον οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς λέγοντες ότι ούτως αμαρτωλούς προσδέχεται και συναισθεί αυτής. Επλησίαζαν τον Χριστό», λέγει ο Ευαγγελιστής, «όλοι οι τελώνοι, οι αμαρτωλοί και άκουγαν τη δασκαλία του. Και ο Χριστός τους δεχότανε και έτρωγε μαζί τους. Και οι Φαρισαίοι με τους γραμματείς εμουρμούριζαν και έλεγαν ότι να, αυτός πλησιάζει τους αμαρτωλούς, τους δέχεται και τρώγει μαζί τους. Και να δείξει ο Χριστός ποιος ήταν ο σκοπός του, που από ο Θεός έγινε άνθρωπος, για να δείξει ότι ήρθε στον κόσμο να σώσει τους αμαρτωλούς». Γι' αυτό είπε αυτές τις τρεις παραβολές. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, στο 1ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του, στίχη 9-13, γράφει εκεί ότι ο Χριστός τον κάλεσε από το τελώνον να γίνει μαθητής του. Και από τη χαρά του ο Ευαγγελιστής Ματθαίος έκανε ένα τραπέζι στο Χριστό να φάει αυτός μαζί με τους μαθητάς του. Είχε καλέσει όμως και μερικούς συνάδελφοί του, δηλαδή τελώνοι και αμαρτωλοί. Ήταν και μερικοί Φαρισαίοι. Και όταν οι Φαρισαίοι είδαν τον Χριστό να τρώγει μαζί με τους τελώνας και με τους αμαρτωλούς, έλεγα στους μαθητάς του: «Διατί μετά των τελωνών και αμαρτωλών εστί ο διδάσκαλος ημών? Διατί ο διδάσκαλός σας τρώγει και πίνει με τους τελώνας και αμαρτωλούς?» Ο δε Ιησούς ακούσας είπεν αυτοίς: «Ου χρειαν έχουν συνησιώντες ιατρού, αλλά κακώς έχοντες. Πορευθέντες δε μάθετε τι εστιν έλεο θέλω, και ου θυσία ου γαρίθον καλέσε δικαίως, αλλά αμαρτωλούς μετάνια». Όταν τους άκουγε ο Χριστός να τον κατηγορήσουν, τους είπε: «Γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτέ, δεν έχουν ανάγκη από γιατρό οι υγιείς άνθρωποι, αλλά οι ασθενείς. Πηγαίνετε», τους λέγει, «να διαβάσετε στον προφήτη Οσιέ που λέγει: αγάπη θέλω και όχι θυσία. Έτσι και εγώ ήρθα στον κόσμο όχι για τους δικαίους και για τους αμαρτωλούς». Και τέλος, ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο 19ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του, στίχη 1-10, γράφει εκεί τη συνάντηση του Χριστού με τον Ζαχαίο. Και
όταν τα πλήθη του λαού είδα τον Χριστό να πάει στο σπίτι του Ζαχαίου να ξεκουραστεί και να φάγει μαζί του, άρχισαν να το κατηγορήσουν. Και ο Χριστός ανάμεσα στα άλλα που τους είπε, είπε και τους εξής λόγους. «Ήρθε γάρ ο Υιός του ανθρώπου, ζητήσε και σώσε το απολός». Το δεύτερο σχόλιο που θέλω να πω είναι ότι στην εποχή μας υπάρχουν μερικοί χριστιανοί που παρουσιάζονται ως σούπερ χριστιανοί και υψώνουν τον εαυτόν τους σαν το Φαρισαίο που έλεγε στην προσευχή του. «Ο Θεός ευχαριστώσει ότι ούκ ημί όσπερ η λυπή των ανθρώπων, άρπαγε, σάδι και μοιχή, ή και ως όσου το σωτελώνεις. Νηστεύω δις του Σαββάτου από 18 πάντα ως εκτόμη». «Σε ευχαριστώ Θεέ μου», έλεγε στην προσευχή του ο Φαρισαίος, «ότι δεν είμαι σαν τους άλλους ανθρώπους που είναι άδικοι, άρπαγες, μοιχή ή και σαν αυτόν τούτον το τελώνει. Νηστεύω», έλεγε στην προσευχή του, «δύο ημέρες την εβδομάδα, Δευτέρα και Πέμπτη, και δίνω τα δέκατα από τα υπαρκοντά μου στους πτωχούς». Όπως ο Φαρισαίος ύψωσε στην προσευχή του τον εαυτόν του, έτσι αυτοί που παρουσιάζονται ως σούπερ χριστιανοί, αν θα τους μιλήσεις για μετάνοια, το έχουν κάτω από τη γλώσσα σαν καραμέλα και σου απαντάνε: «Μα γιατί να μετανοήσω, τι έκανα, τίποτα δεν έκανα, ούτε σκότασα, ούτε έκλειψα, ούτε ατίμασα». Ναι, από όλα αυτά μπορεί να μην έκαναν τίποτε, αλλά όταν είδαν να δικηθεί η χείρα ο ορφανός, ο ανήμπορος, πήγαν να τον υποστηρίξουν. Ότι αμαρτία, αγαπητοί Απόστολοι, δεν είναι μόνο όταν κάνουμε το κακό, αλλά αμαρτία είναι και όταν δεν κάνουμε και το καλό. Ο Απόστολος Ιάκωβος στο 4ο κεφάλαιο της επιστολής του, 17 στίχο, λέει: «Ιδότι ον καλόν πειν και μη πιούντι, αμαρτία αυτό εστί. Αν κανείς», λέγει, «γνωρίζει να κάνει το καλό, του περνάει από το χέρι, μπορεί να το κάνει, αλλά δεν το κάνει, είναι αμαρτία». Αλλά ας δούμε τώρα τι λέγει η Αγία Γραφή. Υπάρχουν άνθρωποι αμαρτωλοί. Στο βιβλίο του Ιώβ λέγει κάπου ότι έστω και μια μέρα να ζήσει ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός. Στο δεύτερο βιβλίο των παραλυπωμένων, 6ο κεφάλαιο, 36 στίχο, λέγει: «Ουκέστε άνθρωπος όσο χαμαρτίστε». Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει κάνει αμαρτίες. Ο Απόστολος Παύλος στο 3ο κεφάλαιο Ρωμαίους επιστολή, 23 στίχο, γράφει: «Πάντες γαρήμαρτον και ειστερούνται τις δόξες του Θεού». Όλοι οι άνθρωποι έχουν αμαρτήσει και όλοι έχουν από την ανάγκη από τη μετάνοια. Και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή, 1ο κεφάλαιο, στίχοι 8-10, λέγει: «Εάν είπαμε ότι αμαρτίαν ουκ έχουμε, εις αυτούς πλανόμεν και αλήθεια ουκ έστιν εν μην. Εάν ομολογούμε τας αμαρτίας ημών, πιστός εστί και δίκαιος, είναι αφή ημίν της αμαρτίας και καθαρίσει μας από πάσα αδικίας. Εάν είπαμε ότι ουκ αμαρτήκαμε, ψεύτην ποιούμεν αυτόν και ο λόγος αυτού ουκ έστιν εν μην». Επομένως, όλοι οι άνθρωποι είμαστε ένοχοι και αμαρτωλοί. Και το τρίτο σχόλιο που θέλω να πω είναι τούτο, ότι εάν θα διαβάσουμε προσεκτικά την Αγία Γραφή, Παλιά και Καινή Διαθήκη, και την ιστορία της Εκκλησίας μας, θα δούμε, αγαπητοί Απόστολοι, ότι όλοι οι Πατριάρχοι, οι Προφήτες, οι Απόστολοι, οι Άγιοι, οι Πατέρες της Εκκλησίας μας, όσο πιο κοντά πλησίαζαν τον Θεό, τόσο περισσότερο έβλεπαν τον εαυτόν τους ότι είναι ένοχοι και αμαρτωλοί. Γι' αυτό όλοι μαζί με τον προφήτην και βασιλιά Δαβίδ ομολογούσαν και έλεγαν: «Εν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες κοίησέ με η μήτρη μου». Και όλοι μαζί με τον προφήτην Ισαΐα ομολογούσαν και έλεγαν ότι είναι άνθρωπος αμαρτωλός, είμαι Κύριε και χείλη ακάθαρτα έχω.
και όλοι μαζί με τον Απόστολο και Ευαγγελιστή Ματθαίο ομολογούσαν και έλεγαν ότι είναι τελώνες και αμαρτωλός. Και όλοι μαζί με τον Απόστολο Πέτρο ομολογούσαν και έλεγαν ότι αν είναι αμαρτωλός είμαι Κύριε. Και τέλος όλοι μαζί με τον Απόστολο Παύλο ομολογούσαν και έλεγαν αυτά τα λόγια που λέγει εδώ σε αυτή την περικοπή, ότι Χριστός Ιησούς ήρθεν εις τον κόσμο αμαρτωλός όσον πρώτος είμαι εγώ. Επομένως, όλοι οι άνθρωποι είμαστε ένοχοι και αμαρτωλοί και όλοι έχουμε ανάγκη από την μετάνοια. Αλλά για να μετανοήσουμε, τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να διαβάσουμε την Αγία Γραφή, να δούμε τι μας λέγει η Αγία Γραφή που είναι ο Λόγος Του και να την τηρήσουμε και τότε θα μετανοήσουμε να κάνουμε καλά έργα, καλό φίλο για την πέραν του τάφου ζωή.